σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τους 7 αστικούς μύθους που πολλοί πιστεύουν. Στο νούμερο 1, δεν πατήσαμε στο φεγγάρι. Πολλοί πιστεύουν πως πρόκειται για μια καλοσκηνοθετημένη παράσταση με το πιο βασικό επιχείρημα, την αμερικανική σημαία που έστεισαν οι αστροναύτες όταν πάτησαν στο φεγγάρι και στη φωτογραφία φαίνεται να κυματίζει, πράγμα αδύνατο αφού στο φεγγάρι δεν υπάρχει άνεμος. Στο νούμερο 2, η γη είναι επίπεδη. Η θεωρία αυτή πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα από τον εφευρέτη και συγγραφέα του βιβλίου Earth Not a Globe, ενώ παρέμεινε μυστηριωδώς ζωντανή μέχρι και τις μέρες μας και έφτασε πια να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Στο νούμερο 3, μας ψεκάζουν. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας, η άσπρη ουρά που αφήνουν τα αεροπλάνα είναι μία ουρά από χημικά στοιχεία που απελευθερώνουν τα αεροπλάνα και τα οποία είναι βλαβερά για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν ότι οι ουρές αυτές αφήνουν πίσω τους ιούς, ασθένειες, ακόμη και στοιχεία που αλλάζουν τον καιρό και τη θερμοκρασία. Στο νούμερο 4, ο Elvis Presley είναι ζωντανός. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας, ο Presley δεν πέθανε, αλλά σκηνοθέτησε το θάνατό του προκειμένου να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τη θεωρία ενισχύουν βίντεο και φωτογραφίες που υποστηρίζουν πως απεικονίζεται ζωντανός ο Elvis. Στο νούμερο 5, Illuminati. Η Υπεφωτισμένη ήταν μία μυστική οργάνωση που θεωρείται πως δημιουργήθηκε πάνω από 2 αιώνες πριν ως αντίδραση στην επιρροή της Εκκλησίας στην καθημερινή ζωή. Στο νούμερο 6, Area 51. Είναι ένα απομονωμένο μέρος κοντά στο Las Vegas, στην πολιτεία Νεβάδα, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να κρύβει ένα μυστήριο. Απαγορεύεται αυστηρός κάθε πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από την περιοχή, εκτός από αεροπλάνα που άνοικαν στην ίδια βάση. Ενώ στο νούμερο 7 υπάρχει ο Bigfoot. Ο Bigfoot εικάζεται πως είναι ένας ανθρωπόμορφος πίθηκος που ζει στα δάση βορειοδυτικά του Ειρηνικού Ωκεανού και στον Καναδά. Παρόλο που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του, δεν έχει υπάρξει κάποια απόδειξη για την ύπαρξή του. Αυτή είναι η λίστα με τους 7 αστικούς μύθους που πολλοί πιστεύουν και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του MatTV στο YouTube για περισσότερες cooler lists. Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνετε, πως είστε? Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, χρόνια πολλά σε ελπίδα, αγάπη, πίστη και σοφία. Χρόνια σας πολλά με πολύ υγεία και πολλές πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Να είμαστε καλά, παιδιά. Πραγματικά να είμαστε καλά. Και χρόνια πολλά και στη δική μου μαμά που γιορτάζει και στην κολλητή μου την Ελπίδα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με ένα πολύ έτσι creepy και πολύ, πολύ σκοτεινό θέμα ημέρας. Και μιλάμε για τις 7 θεωρίες συνωμοσίας που γενικότερα έτσι πιστεύετε ότι υπάρχουν. Για παράδειγμα, μας ψεκάζουν. Αυτό το αιώνιο ερώτημα που ταλανίζει, κυρίες και κύριοι, αυτό θα συζητήσουμε σήμερα και άλλα πάρα πολλά. Πριν όμως έτσι μπούμε για τα καλά στο θέμα της ημέρας, το οποίο είναι και άκρος σοβαρό, θέλω να μην ξεχνάτε πως επειδή η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε, έχει πολύ λίγες ημέρες που ξεκίνησε. Εσείς προλαβαίνετε να ανανεωθείτε. Και τι εννοώ με αυτό? Να πάρετε ένα υπέροχο σακίδιο από Paul Frank είτε Maui & Sons και να κατακτήσετε τη νέα αυτή σχολική χρονιά με πάρα πολύ στυλ και φαν διάθεση. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, η πραγματικότητα είναι, το σακίδιο που φοράς στο σχολείο. Είναι πολύ βασικό αξεσουάρ εισαγωγικά. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο σχολείο. Και μάλιστα, εάν έχεις και ένα πολύ ωραίο σακίδιο που αντιπροσωπεύει έτσι και εσένα και βασίζεται και πάνω στην προσωπικότητά σου, στο τι σου αρέσει, κάπως ανανεώνεσαι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς δηλαδή, αλλά εγώ προσωπικά όταν πήγαινα σχολείο, κάθε τόσο, όταν με έπιανε αυτή η σπαρίλα και η μουντάδα, πήγαινα σε ένα βιβλιοπωλείο και ανανεωνόμουν με μια καινούργια κασετίνα, με καινούργια τετράδια, με στυλό, με διάφορες έτσι, με γόμες, με διάφορες τρέλες που υπήρχαν, με πόστι. Τα χρησιμοποιούσα λίγο, χαιρόμουν, μετά τα άφηνα πάλι. Αλλά κάπως ανανεώνει αυτό το πράγμα και το σακίδιο είναι πολύ βασικό αξεσουάρ. Και μπορεί να μην έχει ένα σακίδιο, μπορεί να έχει για παράδειγμα ένα σακίδιο για το σχολείο, ένα σακίδιο για το φροντιστήριο, ή εσείς που δεν πηγαίνετε σχολείο, μπορείτε να έχετε ένα σακίδιο για το γυμναστήριό σας. Οπότε θέλω να σας μιλήσω για τη νέα συλλογή από Paul Frank, αγαπημένο μπραντ, πολύ αγαπημένο μπραντ, διαχρονικό μπραντ, μεγαλώσαμε μικρή και μεγάλη. Με αυτό εδώ το μαϊμουδάκι, τον Τζούλιους. Μάντι, δεν μοιάζει ούτε λίγο. Έτσι πως με είδε, σηκώθηκε. Τέλος πάντων. Με τον Τζούλιους το μαϊμουδάκι, πολύ αγαπημένη φιγούρα των σχολικών μας χρόνων και μάλιστα η νέα συλλογή από τα σακίδια αυτά, Paul Frank, μέσα από το Back Me Up, έχει να προτείνει
και έτσι πιο designά τα σχέδια για εσένα που τολμάς, αλλά και πιο minimal χρώματα και σχέδια για εσένα που είσαι έτσι πιο απλός τύπος, που θέλεις, ας πούμε, τη μονοχρωμία σου, που θέλεις πιο απλά πράγματα. Κατάλαβες. Οπότε δες αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είναι μόνο αυτά τα σχέδια και τα χρώματα. Μέσα στο backmeup.gr θα βρείτε και άλλα σχέδια και χρώματα. Και μάλιστα, όσον αφορά τα σακίδια Paul Frank, φυσικά έχουν αντοχή, φυσικά έχουν ποιότητα και φυσικά μπορείτε να τα βρείτε σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Και έχουν και τα μαξιλαράκια στην πλάτη, που το λέω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να προσέχουμε την πλάτη μας και το σώμα μας και τους ώμους μας, και τα σακίδια Paul Frank και τα Maui & Sons είναι ανατομικά. Τώρα, όσον αφορά τα σακίδια Maui & Sons, και σε αυτή την περίπτωση άπειρα σχέδια και χρώματα για τον καθένα από εσάς ξεχωριστά, που απευθύνεται στη δική σας ξεχωριστή προσωπικότητα. Επίσης, πολυθεσιακά, με πάρα πολλές θήκες, με φερμουάρ, για να βάζετε μέσα σε διαφορετικά. Η οργανωτική τώρα, κάνετε πάρτι με τέτοια. Να βάζετε στη διαφορετική θήκη τα τετράδια σας, τις σημειώσεις σας, τα βιβλία σας, την κασετίνα σας. Επίσης, είναι ανατομικά, με μαξιλαράκια, μισό λεπτό, με ανατομική μαλακή πλάτη, ενισχυμένους ημάντες πλάτης, ενισχυμένη λαδί χείρος και ελαστικό ημάντα στήθους. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Επίσης, αντοχή ποιότητα δεν το συζητώ, αλλά είναι πολυθεσιακά και αυτό που σας έλεγα πριν, ότι έχουν πάρα πολλές θήκες, υπάρχει και θήκη για ακουστικά, που υπάρχει, είναι μέσα επενδυμένη στην φόδρα και θήκη στο πλάι για το παγουρίνο. Επίσης, είναι ιδανικά για όλη μέρα, για τη δραστηριότητα που έχετε να κάνετε, φροντιστήριο, σχολείο, γυμναστήριο, οτιδήποτε τέτοιο. Και μπορείτε έτσι να κατακτήσετε τη νέα σχολική χρονιά με στυλ και πάρα πολύ διάθεση. Μπείτε μέσα στο backmeup.gr, θα βρείτε άπειρα σχέδια και χρώματα και από Paul Frank και από Maui & Sons. Γιατί δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Φυσικά και πρέπει να σας προτείνω πολύ ωραία σακίδια. Και όχι μόνο σακίδια, και καθετίνες θα βρείτε μέσα στο backmeup.gr. Εντάξει. Λοιπόν. Θα σας πω και πληροφορίες για το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας σε πολύ λίγο. Για την ώρα ξεκινάμε αυτό το πάρα πολύ περίεργο θέμα ημέρας, που είναι με τις θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, στο νούμερο 1, πατήσαμε ή δεν πατήσαμε στο φεγγάρι εν τέλει? Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος έχει κατακτήσει και το φεγγάρι. Αλλά έρχονται οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης θεωρίας συνωμοσίας και λένε: «Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, εσύ που πήγες και πάτησες το φεγγάρι, πώς γίνεται να έχεις δημοσιεύσει μια φωτογραφία με την αμερικανική σημαία να κυματίζει, αφού στο φεγγάρι δεν υπάρχει αέρας?» Και μάλιστα αυτή η φωτογραφία υπάρχει και την είδατε και πριν και στο προηγούμενο. Και όλοι πιστεύουν ότι είναι μια καλοσκηνοθετημένη παράσταση, όπως σας είπα και πριν, και ότι αυτό δημιουργήθηκε έτσι στο πλαίσιο ότι ο άνθρωπος κατέκτησε και το φεγγάρι. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω κι εγώ. Στο νούμερο 2, η γη είναι επίπεδη. Η θεωρία συνωμοσίας αυτή, όπως σας είπα και πριν, ξεκίνησε να εξαπλώνεται από τον 19ο αιώνα και μάλιστα από τον εφευρέτη και συγγραφέα του Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe, Samuel Robotham. Και έτσι αυτή η θεωρία συνωμοσίας παραμένει κάπως ζωντανή μέχρι και σήμερα, αλλά δεν έχει και πάρα πολλούς υποστηρικτές, μιας και έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι η Γη δεν είναι επίπεδη, αλλά είναι ένας στρογγυλός πλανήτης. Νούμερο 3, μας ψεκάζουν. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Πολλοί είμαστε, και μικροί ειδικά όταν ήμασταν, βλέπουμε τα αεροπλάνα στον ουρανό και βλέπουμε έτσι αυτή την άσπρη ουρά που αφήνουν. Και αναρωτιόμασταν όλοι, τι είναι αυτή η άσπρη ουρά που αφήνουν τα αεροπλάνα? Έρχονται οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης θεωρίας συνωμοσίας και λένε ότι αυτή η άσπρη ουρά που αφήνουν τα αεροπλάνα είναι πολλά χημικά στοιχεία, τα οποία πέρα από το πιο τραυμένο σενάριο ότι αφήνουν ιούς στην ατμόσφαιρα και μάλιστα αφήνουν και κάποια έτσι χημικά στοιχεία τα οποία είναι ικανά να αλλάξουν τη θερμοκρασία και τον καιρό και να μας κρατούν σε καταστολή. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και αυτό, το έχουμε ακούσει και αυτό κατά καιρούς. Επίσης, είναι βλαβερά αυτά τα χημικά στοιχεία που απελευθερώνονται από τα συγκεκριμένα αεροπλάνα, είναι βλαβερά ούτως ή άλλως για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Νούμερο 4. Ο Elvis Presley ζει. Αυτή τη θεωρία συνωμοσίας την έχουμε αναπτύξει και σε προηγούμενη εκπομπή και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι
έχουν βασικά δημοσιευθεί διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο κατά καιρούς που φαίνεται ο Elvis Presley. Και επίσης πρόσφατα, όχι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ήταν ο Elvis Presley γερασμένος με λευκά μουσια και μαλλιά. Και μάλιστα η θεωρία συνωμοσίας η συγκεκριμένη υποστηρίζει ότι ο Elvis Presley δεν πέθανε, σκηνοθέτησε το θάνατό του απλά για να αποτραβηχτεί από τα φωτά της δημοσιότητας και ζει σε μία φάρμα κάπου εκεί στις Αμερικές και στο εξωτερικό και είναι αγρότης. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει τώρα και για τον Michael Jackson, υπάρχει αυτό, για τον Kurt Cobain, όχι για τον Kurt Cobain, για τον Tupac, για τον, ναι, και για τον Tupac. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί είναι στη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας που πιστεύουν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει, αλλά κάπως έχουν σκηνοθετήσει το θάνατό τους. Υπάρχουν άπειρα τέτοια σενάρια, τα έχουμε κάνει σε προηγούμενη εκπομπή. Να πω και το νούμερο 5. Όχι, δεν θα το πω ακόμα το νούμερο 5. Θα πάμε σε break και μόλις επιστρέψουμε θα σας πω άλλες. Θα αναλύσουμε βασικά τις άλλες τρεις θεωρίες συνωμοσίας. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε για πάρα πολύ. Επιστρέψαμε πολύ πολύ γρήγορα σήμερα, αυτή τη Δευτέρα, 17 του Σεπτέμβρη. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλή Δευτέρα και χρόνια πολλά σε ελπίδες, σοφία, αγάπη και πίστη με πολύ πολύ υγεία και πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Εύχομαι. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, έχει επιστρέψει το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας νύχτες πρεμιέρας. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν πρεμιέρες ταινιών σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Αθήνα και μάλιστα υπάρχουν και μεταμεσονύχτιες προβολές. Υπάρχουν ταινίες για εσάς που σας αρέσει ο κλασικός κινηματογράφος, ταινίες που έχουν να κάνουν με τη μουσική, μουσικά φιλμ. Υπάρχουν διάφορες πολυβραβευμένες ταινίες από τα μεγαλύτερα ξένα φεστιβάλ. Γενικότερα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όσον αφορά το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας μέσα στο site www.cinemagazine.gr αλλά και στο επίσημο site του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου www.aif.gr. Είναι aif.gr. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για τις προβολές, θα έχετε συνεχή ενημέρωση για διάφορες δράσεις που υπάρχουν, για το που μπορείτε να δείτε την κάθε ταινία. Και μάλιστα να σας πω ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ λαμβάνει χώρα από 19 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας. Πείτε στο www.viva.gr για το εισιτήριό σας και στο Viva Wallet. Ό,τι πρέπει σινεμαδάκι και για κάτι διαφορετικό κιόλας. Για προβολές και ταινίες και μάλιστα άπειρες. Είναι πάρα πολλές ταινίες που έρχονται στο φεστιβάλ κινηματογράφου και θρίλερ. Γενικότερα, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για εσάς που είστε και σινεφίλ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το θέμα ημέρας μας που είναι οι θεωρίες συνωμοσίας. Τι ισχύει τελικά, μας τσεκάζουν ή όχι. Ο Elvis Presley ζει ή έχει πεθάνει. Διάφορα τέτοια συζητάμε. Στο νούμερο 5 είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα παραμένει και αυτό κάπως άλυτο, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου τέλος πάντων πάνω από τους Ιλουμινάτι, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, διάφορες τρομακτικές ιστορίες, τα πράγματα άλλοι εξηγούν ότι είναι πολύ πιο απλά. Τέλος πάντων, η Υπεφωτισμένη είναι μια μυστική οργάνωση που θεωρείται ότι δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση και δημιουργήθηκαν ως αντίδραση στην επιρροή που ασκεί η Εκκλησία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι πραγματοποιούν μυστικές συναντήσεις στην πόλη που ξεκίνησαν όλα, την Ingolstadt στη Γερμανία. Εκεί υποστηρίζεται ότι ξεκίνησαν όλα και υπάρχουν συναντήσεις και σε όλο τον κόσμο και μάλιστα δεν είναι λίγες φορές που έχουμε ακούσει ότι η Illuminati, είναι η Ριάννα, είναι η Beyoncé, ο Jay-Z και μάλιστα άμα το εξελίξετε λίγο και μπείτε στα άδυτα του διαδικτύου και ψάξετε Illuminati, υπάρχουν και βίντεο που λέει τα μυστικά σημάδια μέσα σε βίντεο κλιπ και γενικότερα άμα το ψάξεις πάρα πολύ υπάρχει πολλή πληροφορία. Υπάρχει πολλή πληροφορία. Εάν σε νοιάζει, υπάρχουν και βιβλία τέλος πάντων που μπορείς να διαβάσεις και έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Νούμερο 6, Area 51, και αυτό είναι και σε αυτή την περίπτωση επικρατεί πέπλο μυστηρίου για το τι ακριβώς υπάρχει. Βέβαια,
Υποτίθεται ότι έχει αποκαλυφθεί ότι είναι μια στρατιωτική βάση εκεί στη Νεβάδα, όπως σας είπα, στο Las Vegas. Αλλά άλλοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή επειδή απαγορεύεται οποιαδήποτε πτήση αεροπλάνου πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή, εκτός από αεροπλάνα που ανήκουν στην ίδια τη βάση, ότι έχει να κάνει με εξωγήινους, έχει να κάνει με μια περιοχή έτσι που αποτελεί τον πυρήνα δοκιμών όπλων και μάλιστα όχι μόνο όπλων, και πυρηνικών βομβών και οτιδήποτε τέτοιο. Τέλος πάντων, και σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν έχει μπει το ανθρώπινο μάτι εκεί μέσα να το εξερευνήσει, να ξέρει τι γίνεται, και σε αυτή την περίπτωση έχουν αφήσει τον κόσμο να πιστεύει θεωρία συνωμοσίας για εξωγήινους και δεν συμμαζεύεται. Υποστηρίζεται βέβαια ότι εκεί πέρα βρέθηκε ο πρώτος εξωγήινος. Υπάρχει αυτό στο διαδίκτυο. Το έχουμε διαβάσει και αυτό. Ενώ στο νούμερο 7, εάν υπάρχει ο Bigfoot, τέλος πάντων. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι είναι ένας πάρα πολύ έτσι μεγάλος πίθηκος, ο οποίος είναι ανθρωπόμορφος πίθηκος, ο οποίος τον έχουν δει, εθεάθη εκεί πέρα στα δάση του Καναδά και βορειοδυτικά, όπως σας είπα και πριν, του Ειρηνικού ωκεανού. Και παρόλο που έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φωτογραφίες, υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν τον Bigfoot, ακόμη δεν υπάρχει κάποιο αδιάψευστο, να σας το πω έτσι, σενάριο και σημάδι ζωής του Bigfoot. Τώρα τι να σας πω, αυτά είναι και ωραία παραμυθάκια να τα λέμε και να τα... Και το χρειαζόμαστε και το μυστήριο όλο αυτό, την ιστορία και το τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Δεν είναι και πολύ ωραίο να το οδηγήσεις και να το λες με την παρέα σου όταν μαζεύεσαι αυτές τις τρομακτικές ιστορίες. Είναι ωραία σενάρια να τα έχουμε στο μυαλό μας, ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η λίστα μας, κάπως έτσι γενικά, το βρήκαμε έτσι στο διαδίκτυο και λέμε... Ωραίο θέμα να το κάνουμε. Έχουμε κάνει και παρόμοια λίστα με θεωρίες συνωμοσίες, όπως σας είπα και πριν, με θανάτους έτσι διάσημων ανθρώπων. Όπως είναι για τον Elvis Presley που είπαμε πριν, για τους Beatles η θεωρία συνωμοσίας που υπάρχει, για τους Illuminati, για τον Tupac. Υπάρχει σε προηγούμενη λίστα, μπορείτε να την αναζητήσετε στο YouTube channel του Man TV. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο με ένα άλλο θέμα διαφορετικό. Θα τα πούμε αύριο στις 7, να είστε εδώ, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας από εμάς.